Θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα με την κυρία Στέβη Κίτσου, η οποία είναι δικηγόρος, είναι νομική συντονίστρια του Generation 2. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές είναι οι εργάτες στα χωράφια της Μανολάδας, στα φραουλοχώραφα που λέμε, και οι συνθήκες διαβίωσής τους εκεί. Είδαμε κάποιες εικόνες τώρα τελευταία από ένα παρατηρητήριο που υπάρχει, το Μανολάδα Watch, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είσαι και συμμετέχετε. Ποιες είναι οι συνθήκες αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι περισσότερο από 5.000 οι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4 με 5.000 άνθρωποι βάσει των δικών τους μαρτυριών, διότι δεν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή των αριθμών αυτών. Καταρχάς να πω το πώς δημιουργήθηκε αυτό το παρατηρητήριο και λίγα λόγια για το δικό μας τον οργανισμό. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την νομική και εργασιακή συμβουλευτική σε μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς, με τη μη τυπική εκπαίδευση καθώς και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Πηγαίνουμε στην Μανολάδα από το 2017 στο πλαίσιο μιας δράσης του οργανισμού που αφορά στην ενδυνάμωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων και που προσπαθούμε ουσιαστικά να αναδείξουμε τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τους εργάτες γης εκεί πέρα, τις συνθήκες διαβίωσής τους αλλά και το καθεστώς ή κατά βάση το μη καθεστώς της νομιμότητάς τους. Οι εικόνες μπορείτε να τις δείτε. Αν έχουμε τις φωτογραφίες, έχουμε κάποιες φωτογραφίες τις συνθήκες διαβίωσης από τις παράγκες που μένουν αυτοί οι άνθρωποι, να τις δούμε, να τις βλέπουμε. Μάλιστα, αυτές είναι οι εικόνες. Πρόκειται για κάποιους καταβλισμούς, όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, οι οποίες αποτελούνται από αυτοσχέδια παραπήγματα σε πολύ κακές συνθήκες υγιεινής. Βασικά δεν υπάρχουν συνθήκες υγιεινής, με λίμματα τα οποία καταλήγουν σε ένα ποτάμι. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν υλικά τα οποία υπάρχουν καλάμια, σίδερα και το υλικό, το νάιλον αυτό, το θερμοκηπείο, το οποίο συγκρατεί όλη τη ζέστη της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα αποπνικτικό περιβάλλον για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι εκεί πέρα μαγειρεύουν, ζουν, τρώνε. Έχουν ρεύμα και νερό σε αυτές τις παράγκες εκεί πέρα που βλέπουμε. Αυτό εξαρτάται. Κάποιοι, αναλόγως την περίπτωση, αναλόγως την παράγκα, μπορεί να έχουν κάποιες γεννήτριες. Εάν τους παραχωρείται το χωράφι από τον εργοδότη, μπορεί να τους παρέχει και ηλεκτρικό ρεύμα. Συνήθως έχουν είτε κάποιο λάστιχο, αυτοσχέδιο για να πλένονται, είτε κάποιες δεξαμενές, στις οποίες συσσωρεύουν νερό και αυτό μετά στη συνέχεια χρησιμοποιούνται. Γενικά δεν υπάρχουν σπίτια για να μπορεί να... να μπορούν να μείνουν, να νοικιάσουν δωμάτια. Πρώτον, διότι ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτά τα νούμερα τα οποία σας ανέφερα, βάσει των δικών σας εκτιμήσεων. Και αφετέρου, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επισήμως καταγεγραμμένοι. Μισό λεπτό. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον συνάδελφο, τον Μάνο Φραγκιουδάκη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει από το Υπουργείο Εργασίας. Από την επιθεώρηση εργασίας, και αν αυτές οι επιχειρήσεις, αν αυτοί οι εργοδότες έχουν πληρώσει και πρόστιμα. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. 26 ελέγχους έχει πραγματοποιήσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, κυρίως μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου. Σε 26 ελέγχους, λοιπόν, έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 92.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας, της εργατικής νομοθεσίας. Κυρίως μιλάμε για ανασφάλιστη εργασία, αλλά και για παράνομη εργασία, δηλαδή για ανθρώπους που δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν νομοποιητικά έγγραφα για να εργαστούν. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει βρεθεί στην περιοχή, ξαναλέω, από Μάρτιο μέχρι Μάιο. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Υπουργείο. Είναι συνεχής. Έχει γίνει μετά από καταγγελίες φυσικά και των ίδιων των εργατών, οι οποίοι είχαν έρθει και έξω από το Υπουργείο στις αρχές του χρόνου και είχαν ζητήσει και την αύξηση του μεροκάματου, αλλά και να υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι και για τις συνθήκες υγιεινής, για τις συνθήκες διαβίωσης και για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Είχαν ζητήσει μάλιστα να υπάρχει και μία μέρα ρεπό, από όλη την εβδομάδα δηλαδή. Από τότε και μετά το Υπουργείο έχει βρεθεί στην περιοχή. Όπως λένε πάντως και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι μια περιοχή δύσκολη. Όταν πηγαίνουν σε ένα θερμοκήπιο, αν μαθευτεί, εξαφανίζεται ξαφνικά, νεκρώνει η περιοχή, καθώς πάρα πολλοί είναι οι αδήλωτοι εργάτες. Μάλιστα, Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ με τα πρόστιμα. Πόσες ώρες δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα?
Δουλεύουν από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι που τελειώνει η βάρδιά τους. Εμείς συνήθως όταν ερχόμαστε σε επικοινωνία. Έτσι δουλεύουν και οι γεωργοί και οι αγρότες πάντως στις περιοχές. Δεν ξέρω για τους εργοδότες τους, αλλά σε άλλες περιοχές οι αγρότες πηγαίνουν τα ξημερώματα και φεύγουν αργά το μεσημέρι. Έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια μένουν στα σπίτια τους οι αγρότες. Βέβαια αφενός μένουν στα σπίτια τους, αφετέρουν νόμοι και επίσης. Είναι και νόμιμοι. Και δεν πληρώνονται και το ίδιο, διότι αυτή τη στιγμή τα μεροκάματα. Ήταν η επόμενη ερώτηση, ναι. Μεροκάματα, τα μεροκάματα, από όσο γνωρίζουμε, είναι λιγότερο από 30 ευρώ, 24-25 ευρώ. Στην δρυπτική τους πλειονότητα. Και δεν μιλάμε για 8 ώρες, έτσι να το πούμε αυτό. Μιλάμε, βέβαια, από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί μπορεί να είναι και 10 και 11 και 12 ώρες. Ναι, προφανώς οι εργάτες αυτοί δεν έχουν ούτε εργασιακά δικαιώματα, πολλό δε μάλλον εργασιακά δικαιώματα, δεν έχουν καν άδειες διαμονής. Οι περισσότεροι από αυτούς, η συντριπτική τους πλειονότητα είναι, προέρχονται από τον Μπαγκλαντές. Τον τελευταίο μήνα που πήγαμε, είδαμε μια ελάχιστη αύξηση από Πακιστανούς και ελάχιστους Αφγανούς. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά είναι βάσει τη δική σου εκτίμηση, διότι δεν μπορούν να καταγραφούν επισήμως, καθότι δεν έχουν ομοιοποιητικά έγγραφα. Πόσοι από αυτούς δεν έχουν έγγραφα, δεν είναι νόμιμοι? Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία. Φανταστείτε ότι μετά την φωτιά που είχε ξεσπάσει πέρυσι τον Ιούνιο, ακριβώς ένα χρόνο πριν. Στο ίδιο σημείο δεν είναι η φωτιά? Ναι. Στο ίδιο σημείο δεν είχε ξεσπάσει η φωτιά? Στη Μανολάδα. Ναι, στη Μανολάδα, όπου εκεί ξαναφτιάχτηκε ένας καταβλισμός πάνω στα αποκαίδια, τα οποία αποκαίδια δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί. Τότε υπήρχε η δέσμευση για να παραχωρηθεί 355 άδειες εργασίας, μάλλον άδειες διαμονής για ανθρωπιστικά λόγους. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι έχουν παραχωρηθεί περίπου 200 στους πυρόπληκτους, ακριβώς επειδή έχασαν τα έγγραφά τους, έχασαν πολύτιμα αντικείμενα, αλλά κυρίως τα χαρτιά τα οποία θα τους επέτρεπαν στο μέλλον να εκδώσουν κάποια άδεια διαμονής, κυρίως για εξαιρετικούς λόγους. Όπως επανέλαβα, οι συνθήκες αυτές και όπως μπορείτε να δείτε, προφανώς αντίκειται σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που μπορείτε. Πέρα από αυτό, εσείς έχετε πάει στην περιοχή, έχετε. Ναι, ναι, φυσικά. Πηγαίνετε στην περιοχή. Διενεργούμε επιτόπιες αυτοψίες. Πέρα από τις αυτοψίες, στους εργοδότες, στους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους στη δουλειά τους, έχετε μιλήσει? Πώς σας αντιμετωπίζουν? Δεν έχουμε άμεση επαφή με τους εργοδότες, διότι εμάς ο οργανισμός μας ασχολείται με την ενδυνάμωση των μεταναστευτικών πληθυσμών, των κοινοτήτων αυτών, και κυρίως με το να βρούμε έναν τρόπο, πιέζοντας τους αντίστοιχους φορείς, ούτως ώστε να νομιμοποιηθούν και ως προς τη διαμονή τους και ως προς την εργασία τους. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τους εργοδότες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σκεφτείτε ότι εμείς πηγαίνουμε ως ένας θεμελιωμένος οργανισμός που ουσιαστικά προσπαθούμε και να εξηγήσουμε με απλά λόγια την πληροφορία, το νομικό καθεστώς στους ίδιους τους εργάτες της γης και αφετέρου να τους βοηθήσουμε να διεκδικήσουν όσα μπορούν να διεκδικήσουν. Δεν έχετε αντιδράσει από τους εργοδότες? Αυτό ήθελα, από την κοινωνία, την τοπική δηλαδή. Αυτό σας ρωτάω. Αν είχατε αντιδράσεις τέτοιες. Πάντα εξαρτάται από το πλαίσιο. Εμείς ακριβώς επειδή έχουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο του οργανισμού και λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, δεν έχουμε προς το παρόν αντιμετωπίσει. Ωστόσο, να σημειώσω ότι όποτε βλέπουμε προφανώς τους ίδιους τους εργάτες είναι μετά το πέρας της εργασίας τους. Και μπορούμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και τα συναφή. Να τονίσω επίσης ότι παρότι μπορεί όντως να έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, το ζήτημα για μας είναι να καταλάβει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μανολάδα αφενός και αφετέρου νομιμοποίηση των ανθρώπων. Το να καταβάλει ένας εργοδότης 92.000 ευρώ από τη στιγμή που βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα από αυτούς τους ανθρώπους, δεν κάνει καλύτερη τη ζωή. 92.000 είναι το σύνολο του προστίμου. Ναι. Δεν κάνει καλύτερη τη ζωή των ίδιων των εργατών γης που συνεχίζουν να ζουν στις ίδιες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.